Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και για την εισαγωγή και γενικά για όλα αυτά που ακούσαμε. Εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου, πρώτα απ' όλα θα ανοίξω τον πίνακα βέβαια, αλλά θα ήθελα από την πλευρά μου να σας πω ότι χαιρετώ όλους τους υπηρώτες και επειδή ξέρω ότι οι υπηρώτες δεν έχουν καθόλου τοπικισμό, νομίζω ότι είμαι η ζωντανή απόδειξη εφόσον καλέσατε κάποιον που δεν είναι υπηρώτης να μιλήσει για την Ήπειρο. Άρα φαντάζομαι ότι είναι μια έξυπνη τακτική, γιατί όταν λέμε μόνο καλά μόνοι μας για τον εαυτό μας, κανένας δεν το πιστεύει. Όταν τα λέει ένας ξένος, τότε αποκτούν μια αντικειμενικότητα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκμεταλλευτώ αυτά που έχουν υποθεί και βλέπω ότι υπάρχει μια τάση η οποία είναι, άρχισε ήδη δημοσιογράφος με αυτόν τον τρόπο, δεν έγινε μόνο εκεί και εκεί η Επανάσταση, έγινε και εδώ. Άρα εγώ θα ήθελα να δώσω μια εικόνα που ελπίζω μετά από αυτή τη διάλεξη να το αξιοποιήσετε έτσι ώστε να το λέτε χωρίς να υπάρχει καμία δικαιολόγηση και καμία δικαιολογία και έτσι όλοι θα ξέρουν τι έγινε ακριβώς. Άρα μιλάμε για το 1821. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι δεν γεννήθηκε μόνο του το 1821. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, πώς λειτουργεί το θέμα της Ηπείρου, είναι ότι πρέπει να το δούμε σαν ένα στόχο όπου σε επίπεδο στρατηγικής θα έχουμε μια θυσία. Άρα, στην αρχή μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα δω ότι στο τέλος θα είστε τελικά χαρούμενοι για την προσέγγιση. Είναι δύσκολο να πούμε σε μια περιοχή θα ήταν καλό να θυσιαστείς για να είναι ελεύθερη μια άλλη. Είναι δύσκολο να πούμε τώρα σε μια περιοχή θα ήταν καλό να θυσιαστείς για να είναι ελεύθερη η Ελλάδα. Άρα θα το δω με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η σχέση που υπάρχει στην Ήπειρο και θα την συνδυάσω τώρα με τον Δούναβη και μετά με την Πελοπόννησο. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε έχει υποθεί ήδη για το θέμα της φιλικής εταιρείας. Υπάρχει ένας κεντρικός άξονας. Είπαμε ήδη για τον Σκουφά και τον Σακάλοφ. Η ιδέα ποια είναι, δεν αρκεί να λέμε ότι είναι δύο από τους τρεις. Στην πραγματικότητα δεν ήταν μόνο δύο από τους τρεις. Άμα μετρήσουμε ακόμα περισσότερο στο ποσοστό, είναι μεγαλύτερο από τα δύο τρίτα. Αυτό που έχει σημασία είναι όμως να καταλάβουμε ότι το 1814, όταν θα ιδρυθεί η φιλική εταιρεία, θα είναι η πρώτη φορά, και νομίζω θα το χαρεί και ο πρόεδρος σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι η πρώτη φορά που θα σκεφτούν με εξωστρέφεια. Δηλαδή, οι αναλύσεις τι γίνονται τότε, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει επανάσταση που θα πετύχει όταν είναι μόνο εσωτερική. Άρα ξέρουμε ήδη τι έγινε το 1770, ξέρουμε ότι ήταν μια αποτυχία. Έπρεπε λοιπόν η φιλική εταιρεία να οργανωθεί διαφορετικά. Υπήρξε και αυτή η αναφορά όσον αφορά την οργάνωση. Άρα έπρεπε να οργανώσει τι? Να οργανώσει μια εξέγερση έτσι ώστε να γίνει επανάσταση. Άρα εδώ υπάρχουν μερικά αντικειμενικά κριτήρια που είναι πολύ δύσκολα να τα δεχτούμε τώρα, αλλά έτσι έγινε εκείνη την εποχή. Τι αξιοποιήθηκε? Αξιοποιήθηκε ότι ο Δούναβης θα είναι μια περιοχή η οποία θα μπορεί να προκαλέσει φθορά στο τουρκικό σύστημα. Άρα εδώ θα έχουμε εντελώς τυχαία τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο οποίος θα χτυπήσει αυτή την περιοχή. Από την άλλη πλευρά, ξέρουμε ότι η Πελοπόννησος είναι μια περιοχή που είναι πλούσια, δεν έχει καταστραφεί εντελώς από την τουρκοκρατία και υπάρχει ένα κεντρικό σημείο που είναι η Τριπολιτσά. Ξέρουμε ήδη από το 1770 ότι οι Ρώσοι πράκτορες ήταν στην Πελοπόννησο, θεωρώντας ότι εκεί πέρα μπορεί πιο εύκολα να υπάρχει μια επανάσταση η οποία να είναι βιώσιμη. Έρχομαι τώρα στο βασικό πυρήνα που είναι η Ήπειρος. Στην Ήπειρο κανένας δεν θεωρεί ότι μπορεί να απελευθερωθεί. Άρα είναι τρομερό άμα το σκεφτούμε.
διότι η Ήπειρος μπαίνει μέσα στη μάχη γνωρίζοντας ότι αυτό θα οδηγήσει σε μία ήττα. Αυτό δεν το λέμε συχνά, αλλά έχει τεράστια σημασία, γιατί για μένα είναι το ανάλογο από τις Θερμοπύλες σε σχέση με τη Σαλαμίνα. Η ήττα θα είναι τι. Στην πραγματικότητα τα πράγματα βασίζονται γύρω από τον Αλιπασά, ο οποίος θα παίξει έναν ρόλο πολύ παράξενο, και θα υπάρχει μια χειραγώγηση, η οποία αυτή χειραγώγηση θα γίνει και με την φιλική εταιρεία. Ο Αλιπασάς θέλει να έχει μια αυτονομία, θέλει να παίξει έναν ρόλο ξεχωριστά, θα γίνει μια μεγάλη αλλαγή το 1820, αλλά η φιλική εταιρεία είναι έτοιμη ήδη από το 14. Άρα η φιλική εταιρεία ποιο πνεύμα έχει. Έχει μέσα και στοιχεία από τον Αδαμάδιο Κοραή, έχει μέσα στοιχεία από το Ρίγα Φεραίο, είναι αυτό που λέμε ο διαφωτισμός ο ελληνικός. Βασίζεται η φιλική εταιρεία σε δύο πράγματα. Στην Αμερικανική Επανάσταση, που είναι μια επιτυχία, 1776, και στην Γαλλική Επανάσταση, που είναι και αυτή μια επιτυχία, 1789. Γιατί επιμένω πάνω σε αυτό? Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι οι προηγούμενες εξεγέρσεις, και εγώ θυμάμαι πάντοτε τον Διόνυσο τον φιλόσοφο, με αγάπη, γιατί προσπάθησε ο άνθρωπος, αλλά άμα σκεφτούμε πόσο καινοτόμο ήταν για να είμαστε εποχή του 1600 και να λέμε ότι ο τουρκικός ζυγός καταπατά τους Έλληνες, ξέρουμε ακριβώς πώς τελείωσε αυτή η προσπάθεια, ειδικά στα Γιάννενα, γιατί ήταν κάτι το συμβολικό, και ακόμα και τώρα στο μουσείο είναι μια αναφορά που είναι ξεκάθαρη. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι μετά από τα ορλοφικά, η φιλική εταιρεία δεν θέλει να μπει σε μια εξέγερση, θέλει να φτιάξει μια επανάσταση. Άρα τα μοντέλα της θα είναι η Αμερικάνικη και η Γαλλική. Θα έχει μια εταιρεία που θα βασιστεί σε στοιχεία, μάλιστα και τεκτονισμού, γιατί πρέπει να λειτουργήσει κρυφά, και θα αποφασίσει ότι πρέπει να κάνει μια μεγάλη κίνηση, η οποία αυτή η μεγάλη κίνηση θα επιτρέψει την απελευθέρωση της Πελοποννήσου και λίγο της Τερεάς Ελλάς, θα παιχτεί ανάλογα, αλλά ο στόχος, ο πρωταρχικός είναι η Πελοπόννησος. Άρα τι γίνεται? Γίνεται μια αξιοποίηση, και η αξιοποίηση αρχίζει από την Ήπειρο. Αυτό είναι λίγο το παράξενο της υπόθεσης. Όλοι λέμε ότι η Επανάσταση αρχίζει στην Πελοπόννησο. Η Επανάσταση αρχίζει στην Πελοπόννησο επειδή προετοιμάστηκε στην Ήπειρο. Άρα το μεγάλο θέμα στην Ήπειρο θα είναι το timing. Δηλαδή, επειδή ο Αλιπασάς θέλει να κάνει αυτή την κίνηση, θα χρησιμοποιήσει και ανθρώπους, όπως είπαμε, τον Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο οποίος θα είναι, ο Ανδρούτσος θα είναι μαζί του εξ Ολοκλήρου. Θα μιλήσουμε και για τον Μάρκο Μπότσαρη. Γενικά, οι Μποτσάριδες θα είναι ένα τεράστιο θέμα, εντάξει, και ο Κίτσος, όλη η οικογένεια. Να ξέρετε όμως τι γίνεται. Πριν την Επανάσταση, μπορούμε να πούμε ότι είναι πολλοί από αυτούς, και τους κλέφτες και τους αρματολούς, που τελικά παλεύουν με Τούρκους εναντίον Τούρκων. Είναι μόνο όταν έρχεται το πνεύμα της Επανάστασης που θα αποφασίσουν να κοιτάξουν πραγματικά. Ο Περιφερειακός μίλησε ειδικά και για το Σούλη. Υπάρχουν διάφορα κινήματα που είναι αρκετά αυτόνομα, αλλά δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία για να φτιάξουν ένα στρατηγικό μείγμα. Το στρατηγικό μείγμα θα είναι το εξής. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση που έχει δημιουργήσει ο Αλιπασάς, άρα θα έχουμε πολλούς Έλληνες που θα πάνε και μαζί του για να χτυπήσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σιγά σιγά καταλαβαίνουν ότι ο Αλιπασάς είναι και αυτός ένας ψεύτης και ακολουθεί ακριβώς τις τεχνικές της Τουρκίας. Άρα θα έχουμε τον Σουλτάνο που θα είναι ψεύτης, τον Αλιπασά που θα είναι ψεύτης, και θα πρέπει οι δικοί μας να βρουν έναν τρόπο να το χειριστούν. Όταν βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται από την αρχή, το 1820 που αρχίζει, καταλαβαίνει αμέσως η φιλική εταιρεία ότι τώρα δεν μπορεί να είμαστε πια κρυφά. Άρα η φιλική εταιρεία μπαίνει τώρα σε ανοιχτό πεδίο μάχης και λέει, εφόσον έχουμε αρχίσει να έχουμε μερικούς δικούς μας που έχουν εντοπιστεί και πρέπει να δούμε αν ο λαός θα ακολουθήσει, γιατί αλλιώς θα περίμεναν να χτυπηθεί η φιλική εταιρεία. Οι περισσότεροι Έλληνες δεν ήξεραν ότι υπάρχει. Άρα τι κάνουν? Θα κάνουν ένα άνοιγμα και θα κάνουν μια συντονισμένη κίνηση, η οποία θα είναι, θα χτυπήσουμε ταυτόχρονα
Δούναβη, θα χτυπήσουμε ταυτόχρονα την Πελοπόννησο, θα βασιστούν βέβαια στον Κολοκοτρώνη ειδικά, Ακυπελοπατρών Γερμανών βέβαια, αλλά ο Κολοκοτρώνης έχει το άλλο ύφος, και στην Ήπειρο. Στην Ήπειρο λοιπόν τι γίνεται. Το μεγάλο leitmotiv θα είναι η χρονοκαθυστέρηση. Έχει τεράστια σημασία σε επίπεδο στρατηγικής και ανήκει βέβαια στην υψηλή στρατηγική όταν προκαλείται φθορά στον εχθρό όσο αφορά το χρόνο, και θα το δούμε αυτό ακόμα και με την εκστρατεία του Μαυροκορδάτου. Η εκστρατεία του Μαυροκορδάτου, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, δεν ήταν η απελευθέρωση της Ηπείρου. Ήταν η αγκίστρωση των Οθωμανικών δυνάμεων στην Ήπειρο για να προλάβει η Πελοπόννησος να απελευθερωθεί. Άρα εδώ στην Ήπειρο τι γίνεται. Όταν έχουμε όλους τους ανθρώπους που έρχονται για να βοηθήσουν τον αγώνα και στα Ιωάννινα και στην Άρτα και βέβαια Ζαγοροχώρια, Σούλη κτλ. Η ιδέα ποια είναι, είναι πώς μπορούμε να κρατήσουμε τους Οθωμανούς να μένουν εδώ και να μην μπορούν να παίξουν αλλιώς. Υπάρχει ένα θέμα με την Τριπολισσά, το οποίο δεν το αναλύουμε συχνά, είναι ότι στην Τριπολισσά γίνονται διαπραγματεύσεις. Δεν μιλάω τώρα για τη μάχη, δεν μιλάω για την πολιορκία, μιλάω για τις διαπραγματεύσεις. Στις διαπραγματεύσεις, αυτός που είχε επιτεθεί ουσιαστικά την Ήπειρο, έχει ένα πρόβλημα, γιατί έχει πολλούς δικούς του που ήταν στην Τριπολιτσά, ακόμα και από το χαρέμι του ήταν στην Τριπολιτσά, και αυτός περιμένει τις διαπραγματεύσεις για να χτυπήσει την Ήπειρο. Αυτό σημαίνει ότι στην Ήπειρο θα κερδίσουμε χρόνο, θα οργανωθούμε καλύτερα πολιορκητικά και θα έχουμε και βέβαια και μια συμβολή στη συνέχεια και στο Μεσολόγγι, με μια δράση εξαιρετικά σημαντική από τον Μάρκο Μπότσαρη, γιατί για να είμαστε ξεκάθαροι, ο Μάρκος τα έδωσε όλα, πέθανε εντελώς στον αγώνα και κανένας δεν μπορεί να του πει τίποτα. Σε άλλους αγωνιστές μπορεί να έχουμε άλλες απόψεις, λέμε άλλαξε γνώμη, δεν άλλαξε, δεν είχε μια πορεία που ήταν ίδια. Αυτός ο άνθρωπος τα έδωσε όλα. Μπορεί να μην είχε στρατηγική, αλλά ήταν ένας πολύ μεγάλος τακτικός σχεδιαστής. Εφάρμοσε πολλές τακτικές οι οποίες επέτρεψαν να έχει νικηφόρες μάχες, και είναι πολύ σημαντικό, γιατί άμα κοιτάξετε πώς ήταν με τον Μάρκο εναντίον πόσους, είναι απίστευτα τα νούμερα, γιατί μιλάμε για 300, 400, 600 και απέναντι μπορεί να έχει 2.000, 3.000, 5.000 και είναι πάντα νικητής. Αυτό είναι απίστευτο άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν μάχες, όπως είναι στην εκστρατεία, όπου εδώ θα έχουμε ήττες. Και ποιο είναι το παράξενο της υπόθεσης. Όταν οι Έλληνες προσπαθούν να οργανωθούν σε έναν κλασικό τακτικό στρατό, όπως έγινε και στη μάχη Πέτρας και Πλάκας, στην πραγματικότητα εκεί πέρα έχουν δυσκολίες, γιατί οι περισσότεροι, τα παλικάρια, που λέμε εμείς, γενικά οι κλέφτες, όχι οι αρματολοί, έχουν λειτουργήσει πιο πολύ με το πλαίσιο του κλεφτοπόλεμου. Άρα ξέρουν να κάνουν μικρό πόλεμο, ξέρουν να κάνουν γκερίλια. Δεν ξέρουν να μπουν οργανωμένα σε ένα πλαίσιο και να έχουν μια αντιπαράθεση. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει ένα κόστος και μπορούμε να πούμε ότι έτσι αναδεικνύεται και ο κλεφτοπόλεμος. Τώρα θα το λέγαμε πιο μοντέρνα. Ο κλεφτοπόλεμος είναι αυτός που επιτρέπει να έχουμε μια ασύμμετρη απειλή. Άρα με μικρά χτυπήματα προκαλούμε μεγάλες φθορές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και αυτό που είναι απίστευτο και δεν το λέμε συχνά ούτε στην Ήπειρο, είναι απίστευτο να μπορείς να κρατήσεις Οθωμανική Αυτοκρατορία στην περιοχή που δεν τα βγάζει πέρα μαζί σου. Γιατί άμα το σκεφτούμε ορθολογικά, ο Δούναβης κράτησε 9 μήνες. Σε 9 μήνες η Οθωμανική Αυτοκρατορία τα είχε ξετινάξει τα πάντα. Διότι δεν είχε τις ενισχύσεις που είχε θέσει ως αρχή. Μετά όταν βλέπουμε πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία, καταλαβαίνουμε το εξής. Έως το 1832, που είναι σημαδιακή εποχή, διότι θα είναι τότε που θα έχουμε τη Συνθήκη Κωνσταντινούπολης και θα έχουμε την αναγνώριση από τις μεγάλες δυνάμεις, όλο το πλαίσιο ποιο είναι. Είναι 1822, που έχουμε την πρώτη πολιορκία και στο Μεσολόγγι, θα πρέπει να κρατήσουμε πάρα πολύ. Όλο λοιπόν το πλαίσιο της Ηπείρου είναι
Στην Ήπειρο υπάρχουν μερικοί αρχηγοί που θέλουν απλώς να έχουν μια τοπική αυτονομία. Αυτοί θα συμβάλλουν μόνο έμεσα στον αγώνα. Το μεγάλο κόστος που θα προκαλέσει η Ήπειρος στην ουσιαστικά Οθωμανική Αυτοκρατορία θα είναι ότι θα είναι χρονοβόρος όλος αυτός ο αγώνας και θα καθυστερήσει τόσο πολύ που θα έχουμε επιτυχίες αλλού. Και γι' αυτό το είπατε στην εισαγωγή σας, είπατε ότι παρόλο που η Ήπειρος δεν είναι από τις πρώτες περιοχές που ήταν ελεύθερες, συνέβαλε αμέσως στον αγώνα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το λέμε κάπως διαφορετικά και να λέμε ότι η Ήπειρος θυσιάστηκε για να επιβιώσει ο αγώνας. Κανένας από τους στρατηγικούς αναλυτές ή ακόμα και από τον Καποδίστρια δεν είχε προβλέψει την απελευθέρωση της Ήπειρου. Αυτό που ήθελαν είναι να μπορεί η Ήπειρος με την αντίστασή της και βέβαια με τη γενναιότητά της να επιτρέψει πρώτα την απελευθέρωση της Πελοποννήσου το 21 μέχρι να φτάσουμε στο 22 την ημέρα της ανεξαρτησίας. Στη συνέχεια όταν συνεχίζεται ο αγώνας η Ήπειρος θα δημιουργήσει ένα δίκτυο αντίστασης που αναγκάζει και καθυλώνει τους Οθωμανούς να είναι στην περιοχή, συνδυάζεται και με το θέμα της Άρτας και των Ιωαννίνων, όπου επειδή υπάρχουν επιτυχίες, είναι υποχρεωμένοι οι Τούρκοι να αφήσουν πολύ μεγάλο στρατιωτικό σχέλος στην περιοχή και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα ουσιαστικά να περάσουμε σε μια φάση πιο ομαλή στην Πελοπόννησο. Θα έχουμε ανθρώπους που θα πηγαίνουν έρχονται από τις δύο περιοχές. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι σε επίπεδο συνδυασμού, σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής, όσο παράξενο και αν φαίνεται, και γι' αυτό χαίρομαι που ο Περιφερειάρχης αποφάσισε να εκδώσει βιβλία που είναι οι πηγές, είναι ότι στην Ήπειρο είχαμε το πνεύμα, αλλά δεν είχαμε την στρατιωτική δυνατότητα. Άρα αυτό το πνεύμα τι έκανε. Προκάλεσε τόσο μεγάλο κόστος όσο αφορά τη φθορά, την χρονική με την χρονοκαθυστέρηση, που επέτρεψε άλλες περιοχές, όπως είναι η Πελοπόννησος, όπως είναι οι Κυκλάδες, όπως είναι η Στερεά Ελλάδα, να απελευθερώνονται σιγά-σιγά. Είναι πολύ εντυπωσιακό να σκεφτούμε ότι μετά, ενώ θα ήταν φυσικό να απελευθερωθεί η Ήπειρος από τις πρώτες περιοχές, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα θα αξιοποιηθεί το γεγονός ότι είμαστε κοντά στο Ιόνιο, ότι δεν μπορεί να παίξει μετά ο Λιπασάς, γιατί μετά το θάνατό του δεν έχουμε πια τις ίδιες δυνατότητες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αξιοποιήθηκε η εξέγερση του Αλιπασά, καθυστέρησε την όλη στρατηγική διαχείριση του θέματος από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, απελευθέρωσε άλλες περιοχές και η ίδια ουσιαστικά θα απελευθερωθεί πολύ αργότερα, αφού άμα το φανταστούμε στην πραγματικότητα, ακόμα και η Θεσσαλία, επειδή έχουμε και τη συνθήκη Κωνσταντινούπολης το 1881, θα είμαστε πάλι σε αυτό το πλαίσιο. Για μένα λοιπόν, αν πρωτοπορεί η Ήπειρος, και πρέπει να το θέσουμε με αυτόν τον τρόπο, είναι η περιοχή όπου υπήρχαν οι μεγαλύτερες θυσίες, μην ξεχνάμε και πράγματα όπως είναι το Σούλιο, όπως είναι το Ζάλογο κτλ, τα οποία έδωσαν χρόνο στον αγώνα για να καταφέρει να μετατρέψει μια εξέγερση σε μια επανάσταση η οποία είναι βιώσιμη. Γιατί μην ξεχνάμε, είχαμε πολλές εξεγέρσεις στην Ελλάδα, ήταν όλες αποτυχημένες και είχαμε μόνο μία επανάσταση. Αυτή η επανάσταση λοιπόν έπρεπε να πατήσει πάνω σε κάτι. Πάτησε στις κινήσεις που έγιναν στο Δούναβι και πάτησε, εδώ είναι το κύριο σημείο, πάτησε πάνω στην Ήπειρο, η οποία η Ήπειρος επέτρεψε με την αποτελεσματικότητά της και με την γενναιότητά της, παρόλο που δεν μπορούσε να οδηγηθεί σε μία νίκη και απελευθέρωση, κατάφερε λοιπόν η Ήπειρος να μετατρέψει με το πνεύμα της φιλικής εταιρείας μία απλή τοπική εξέγερση σε μία εθνική επανάσταση που υλοποιήθηκε αλλού. Η Ήπειρος η ίδια θα απελευθερωθεί πολύ μεταγενέστερα,
Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι η συμβολή των υπηρετών στον αγώνα δεν είναι μόνο ότι είναι από την αρχή, είναι η στρατηγική θυσία της περιοχής που επέτρεψε, έχοντας τη μεγάλη εικόνα, να καταλάβουμε ότι συμφέρει να γίνει αυτή η μάχη και η χρονοκαθυστέρηση στην Ήπειρο και να μπορούν άλλες περιοχές να προλάβουν να απελευθερωθούν και στη συνέχεια ο αγώνας να επεκταθεί μετά τη συνθήκη Βερολίνου και 1878 και μετά τη συνθήκη Κωνσταντινούπολης του 1881. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι ένας τρόπος να το συνδυάσουμε και με τα τωρινά δεδομένα, γιατί ξέρω ότι η Ομοσπονδία ήθελε να κάνουμε και μια αναφορά, νομίζω ότι προλαβαίνω, είναι το εξής. Τώρα μας φαίνεται εντελώς φυσιολογικό να έχουμε πετύχει την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, ενώ υπάρχει ακόμα το Κάσους Μπέλι. Από το 1995 οι Τούρκοι έχουν βάλει ένα Κάσους Μπέλι και έχουν εξηγήσει στην Ελλάδα ότι οποιαδήποτε κίνηση επέκτασης από τα 6 ναυτικά μίλια στα 12 ναυτικά μίλια είναι αιτία πολέμου. Παρ' όλα αυτά, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι μέσω της Ηπείρου, και το βλέπουμε σε σχέση με το Ιόνιο, καταφέρουμε τώρα και κάνουμε μια επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και είναι οι πρώτες περιοχές της Ελλάδος που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Η Ελλάδα μεγαλώνει και πάλι μέσω της Ηπείρου. Άρα πρέπει να δούμε ότι με την Ήπειρο και το Ιόνιο, στη συνέχεια με την Πελοπόννησο και τώρα έχουμε βάλει στόχο, θα είναι η επέκταση στη Κρήτη, η Ήπειρος δείχνει το πνεύμα και φωτίζει την προσέγγιση, την στρατηγική που πρέπει να έχουμε σε αυτό το πεδίο. Άρα λειτουργεί ουσιαστικά σαν ένας πυρήνας για αυτή την κίνηση, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι περιμέναμε να γίνει μια κίνηση από την πλευρά του Αιγαίου. Άμα τους κοιτάξουμε τώρα και σε επίπεδο γεωστρατηγικό και ενεργειακό, τα δεδομένα της Ηπείρου, επειδή είναι σε επαφή και με την Ιταλία και ξέρουμε ότι θα υπάρχει και ο αγωγός Ποσειδώνας που θα είναι η επέκταση του ΙΣΜΕΔ, θέλει να πει ότι αυτή η περιοχή που είναι από τις παλαιότερες τελικά μπορεί να κάνει κάτι το οποίο διαφέρει και το οποίο αποτελεί μια καινοτομία, και αυτό δεν είναι μόνο μια μνήμη του παρελθόντος, αλλά είναι και μια μνήμη μέλλοντος, η οποία δείχνει ότι η Ήπειρος με τη συμβολή της είναι αυτή που έδωσε όχι μόνο στην Ελλάδα την ικανότητα να έχει μια βιώσιμη επανάσταση, γιατί αυτό είναι σημαντικό, μια επανάσταση που δεν είναι βιώσιμη και είναι απλώς μια εξέγερση, οδηγεί στο θάνατο και στην κατάρρευση, ενώ εδώ ανάγκασε αυτή η τακτική που παίχτηκε στην Ήπειρο την Οθωμανική Αυτοκρατορία να αποδεχτεί την αρχή της ελευθερίας του Ελληνισμού, τη συνέχεια της απελευθέρωσης, γιατί η Ήπειρος, επειδή δεν ήταν από τις απελευθερωμένες περιοχές, θα είναι ένας μοχλός πίεσης για να συνεχιστεί ο αγώνας. Και τώρα βλέπουμε τελικά ότι ακόμα και τώρα, το 2021, όταν γίνεται αυτή η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, γίνεται και από την πλευρά της Ηπείρου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θέλει να πει ότι δίνει μέλλον σε μια προσφορά που είναι διαχρονική. Αυτό ήθελα να σας πω από την πλευρά μου και πάλι συγχαρητήρια σε αυτή την εκδήλωση. Και επειδή άκουσα πολλές φορές κάνατε αναφορές στην πανδημία, θα ήθελα να είμαι λίγο πιο ξεκάθαρος σε ένα πλαίσιο. Για μένα η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια πανδημία που είχε μια διάρκεια 400 και 500 χρόνια. Σε 7 ετία καταφέραμε να την αποβάλουμε από την Ελλάδα και να αρχίσουμε την απελευθέρωση. Αν πιστεύετε ότι είναι τυχαία η εκστρατεία του εμβολίου που λέγεται Ελευθερία το 2021, πρέπει λοιπόν να φανταστούμε ότι όπως το κάνουμε στη στρατηγική, έχοντας μέτρα τα οποία είναι αποτελεσματικά και βλέποντας ότι αξιοποιούμε την τεχνολογία που μας επιτρέπει να είμαστε μαζί ενώ δεν είμαστε κοντά, μπορούμε να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα αποτελεσματικά και να θυμόμαστε τελικά ότι το 2021 θα είναι και πάλι χρονιά απελευθέρωσης και θα είναι απελευθέρωσης από την πανδημία. Να είστε καλά λοιπόν, καλή συνέχεια.